Γιώργο, είδαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στους 100 πόντους με παράταση. Πήγατε να το καθαρίσετε δύο φορές, βρεθήκατε να χάνετε, στο τέλος το γυρίσατε, το στείλατε στην παράταση. Τι κρατάει ο Παναθηναϊκός από αυτό το μάτς και πόσο μεγάλη όθηση του δίνει η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, που τον φέρνει και πλέον πολύ κοντά και στην κορυφή της βαθμολογίας στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα κρατάμε τη νίκη πρώτα απ' όλα. Πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε το σερί. 4 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με νίκες. Στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι δείξαμε πάρα πολύ καλό χαρακτήρα και παρόλο που ήμασταν και κάτω στο σκορ, βρήκαμε σουτ και drive μες στο καλάθι. Ήμασταν συγκεντρωμένοι στο πλάνο και πήραμε την νίκη. Καθάρισε ουσιαστικά το παιχνίδι στις δύο κατοχές, στις τελευταίες φάσεις, στην κανονική διάρκεια και στην παράταση, με την εύστοχη βολή και με το καλάθι που ουσιαστικά έστειλε στο μάτς στο έξτρα πεντάλεπτο. Ήταν κάτι που το έχεις ονειρευτεί, το έχεις φανταστεί να τελειώσει ένα μάτς με τη δική σου σφραγίδα? Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είχα σκεφτεί, αλλά δεν ήταν το μάτς που ήθελα σήμερα. Αλλά πίστεψα τον εαυτό μου στο τέλος, ειδικά στο τελευταίο χουκ εκεί πέρα που μπήκε για να πάω στην παράταση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που εμπιστεύτηκε και ο Νίκ, παρόλο που είχα χάσει τα προηγούμενα δύο χουκ. Και σίγουρα κρατάω τα βασικά από αυτό το μάτς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σας εξέπληξε ο Ολυμπιακός με την σημερινή του εμφάνιση? Όχι, σίγουρα δεν πάμε να πούμε. Ήμασταν σίγουρα θα έρθει προετοιμασμένος. Πολύ καλά διαβασμένος θα ήταν, σίγουρα θα έρθει. Αλλά μείναμε στο πλάνο, ξέραμε θα βάλει σουτ από παίχτες που φαίνεται ότι βάζουν πολλά. Και μείναμε στο πλάνο, πήραμε την νίκη και κρατηθήκαμε από την άμυνά μας. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού να κρίνεται στους 100 πόντους και μάλιστα με έναν μπασκετμπολίστα να το σφραγίζει με 40 συν πόντους. Ο Ταϊρής έπαιξε εκπληκτικά σήμερα. Ήταν το κλειδί μας σε όλη την επίθεση. Εκτός από την επίθεση, βοήθησε πάρα πολύ στην άμυνα. Στην άμυνα ο καθένας σήμερα βάλει το λιθαράκι του. Αλλά ο Ταϊρής στην επίθεση ήταν εξαιρετικός. Τρία μάτς με τον Ρικ Πιτίνο. Τρία μάτς ουσιαστικά τα 2% πόντους συν το ένα παρά ένα πόντο. Τι έχει αλλάξει? Σίγουρα είναι νοοτροπία. Ξέρουμε ποια είναι τα καλά μας κομμάτια, σε τι μπορεί να βοηθήσει ένας τον άλλον. Ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Αλλά σίγουρα ο coach προσφέρει μια αύρα και μια ενέργεια σε όλους τους παίχτες.